Στην ενίσχυση των εμβολιασμών, στην επιτάχυνση των διαδικασιών χορήγησης της τρίτης ενισχυτικής δόσης, επικεντρώνονται οι πλείστες χώρες της Ευρώπης σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τη νέα έξαρση της πανδημίας. Ανάμεσά τους και η Κύπρος, με το Υπουργείο Υγείας να επιδίδεται σε αγώνα δρόμου ώστε να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο το τείχος ανοσίας, ιδιαίτερα στις ευάλωτες ηλικίες. Το Υπουργείο Υγείας παρακολουθά την κατάσταση καθημερινά. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας αυτή τη στιγμή, αλλά ούτε εφησυχασμού. Στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι να προσφέρει αυτή τη δυνατότητα στους ηλικιωμένους που είναι δύσκολο να μετακινηθούν στις πόλεις μας, να εμβολιαστούν ώστε να θωρακιστούν από τον ιό. Κινητή μονάδα εμβολιασμού βρέθηκε σήμερα στο Κέντρο Υγείας Παλαιχωρίου για εμβολιασμό των κατοίκων της περιοχής. Συνολικά εμβολιάστηκαν 138 άτομα, εκ των οποίων οι 130 έλαβαν την τρίτη δόση, ένα άτομο ολοκλήρωσε το εμβολιαστικό του σχήμα, ενώ άλλα 7 άτομα έλαβαν την πρώτη δόση. Μάλιστα, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, Χριστίνα Γιαννάκη, εμβολίασε και τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών, Κώστα Χαμπιαούρη, με την τρίτη δόση. Τώρα εμείς προσπαθούμε να φτάσουμε ως το 82 και αν τα καταφέρουμε ως το 84% θα πάμε στον Πεδουλά αυτήν την εβδομάδα που μας έρχεται, θα πάμε στα Κρασοχώρια και στις 20 του Νοεμβρίου θα κάνουμε ένα μεγάλο walk-in σε ένα εμπορικό κέντρο το οποίο εμείς θα ανακοινώσουμε. Μέχρι στιγμής μόνο 45.000 άτομα έχουν λάβει την ενισχυτική δόση, με τους αρμόδιους να ευελπιστούν σε μία αύξηση, καθώς την τρίτη δόση μπορούν να λάβουν και τα άτομα άνω των 50 ετών, νοουμένου ότι έχουν παρέλθει 6 μήνες από την δεύτερη δόση. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζουπαντέλα, κατά την επίσκεψή του στο Παλαιχώρι, ενημερώθηκε από τον κοινοτάρχη της περιοχής για τα προβλήματα που προκύπτουν στον τομέα της υγείας.